Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σάβα. Ένα σχόλιο, ένα σχολιάκι της ηλεκτρικής υπηρεσίας για αυτό το ζήτημα, το γίνεται συχνά. Νομίζω τα είχαμε ήδη πει και τα είπε πολύ σωστά και ο αγαπητός Ιάκωβος. Ήδη λαμβάνεται μια χορηγία για αυτό το σκοπό. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε ότι το κράτος θα επιλέξει για τον ίδιο σκοπό να κάνει δύο δαπάνες. Έτσι, είναι βασική αρχή του προϋπολογισμού. Ναι. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε αν υπάρξει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση και προφανώς και θα ασχοληθούμε και θα το σχολιάσουμε. Ναι. Εσείς θα διαπιστώνω έτσι και μετά από χθεσινή ανακοίνωση σας ή την TV's μετά, ότι θα ασχοληθείτε και με αυτή την υπόθεση, θα μας πει και ο Ιάκωβος όμως αρχικά, που, στην οποία θέλετε να εμπλέκεται και ο πρόεδρος της ΔΕΚΟ, ο κύριος Σιζόπουλος. Να δούμε το ιστορικό και να δούμε και εσείς τι εξετάζετε, κύριε Πετρίδη. Συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από το θέμα. Να υπενθυμίσουμε, είναι μια αποκάλυψη που είχε γίνει για μια ποινική υπόθεση. Στον πολίτη, ήταν την Κυριακή. Του πολίτη την Κυριακή. Την για μια υπόθεση που εμπλέκει τον Μαρίνο Σιζόπουλο με άλλους δύο συνεταίρους του στην πώληση ουσιαστικά ακινήτων σε ένα Ιρακινό επενδυτή, επιχειρηματία, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο και εκεί υπήρχαν κάποιες σκιές. Χθες το μεσημέρι εξέδωσε η ανακοίνωση η νομική υπηρεσία, στην οποία σημειώνει πως ο φάκελος τέθηκε ενώπιον της από την αστυνομία τον Αύγουστο του 2019 και πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις επί συσκέψεων για το θέμα με τον τότε επικεφαλής Κώστα Κλειρίδη και νομικούς λειτουργούς της υπηρεσίας. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγο για νομικά και πραγματικά θέματα και κολλήματα που υπήρξαν. Ωστόσο, διευκρινίζεται πως ουδέποτε κανείς αποφάσισε και διέταξε την υποβολή αίτησης για άρση ασυλίας του κύριου Σιζόπουλου. Παράλληλα, η νομική υπηρεσία σημειώνει πως για το θέμα δεν ληφθήκε οποιαδήποτε τελική απόφαση για έναρξη μη οποιασδήποτε ποινικής φύσεως διαδικασία. Από τον Ιούλιο του 2022 έγινε η αλλαγή φρουράς στην νομική υπηρεσία και αποφασίστηκε πως λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς μαρτυρίας και δι' μη ύπαρξης ανεξάρτητης μαρτυρίας σε σχέση με το θέμα, πλέον θεωρείται λήξαν το ζήτημα, έκλεισε, δεν εκκρεμεί το οτιδήποτε και παραπέμπουν μάλιστα στον έφορο φορολογίας για δική του αξιολόγηση με βάση τις δικές του αρμοδιότητες. Και έρχεται τώρα η ηλεκτρική υπηρεσία που θα ελέγξει κατά πόσο μεταβάστηκαν στο τμήμα φορολογίας και τι έλεγξε το αρμόδιο τμήμα χρονικά. Κύριε Πετρίδη. Θα δούμε, κυρία Σάβα, τη φορολογική πτυχή της υπόθεσης, όπως το δημοσιοποιήσαμε χθες και στο λογαριασμό μας. Γνωρίζουμε ότι τον Απρίλιο του 2019 η αστυνομία ζήτησε τη συνδρομή του τμήματος φορολογίας. Εμείς πήραμε τους φαγγέλους αυτών των εταιριών. Βρήκαμε όντως την επιστολή της αστυνομίας προς το τμήμα φορολογίας που τους έλεγε εμείς εξετάζουμε διάφορα αδικήματα, διάφορα θέματα που έχουν σχέση με αυτές τις εταιρείες. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια κάποιου λειτουργού σας που να καταλαβαίνει από οικονομικά θέματα έτσι σε περισσότερο βάθος. Δόθηκαν οδηγίες στο επαρχιακό της Λεμεσού από το Τμήμα Φορολογίας στα κεντρικά να επικοινωνήσει με τους ανακριτές και να τους βοηθήσουν στο έργο τους. Αυτά έγιναν το 2019. Φαίνεται να δόθηκε αυτή η βοήθεια. Δεν το βρήκαμε κάπου γραπτός. Ούτε κάτι στους φαγγέλους που μας στάλικαν την Παρασκευή δεν είδαμε, κυρία Σάβα, κάποιο έγγραφο ή επιστολή που να στάλθηκε μετά τον 8ο του 2020 όταν αποφασίστηκε να κλείσει υπόθεση. Μπορεί να υπάρχει σε κάποιο άλλο φάγγελο. Μπορεί να υπάρχει σε αυτούς τους φαγγέλους που ελέγχετε ήδη. Στο μεταξύ είχατε δώσει και ένα περιθώριο να απαντήσει το Υπουργείο Εσωτερικών γενικά για το θέμα του προγράμματος του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Το Επενδυτικού, ναι, έχει απαντήσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε ενσωματώσει τις απαντήσεις του στο κείμενο της έκθεσης. Θα το δούμε στη διευθυντική ομάδα και θα δημοσιοποιηθεί. Έχω την εντύπωση μετά το 15 Αύγουστο. Κυρία Σάβα. Ναι. Άρα έχει πάρει την τελική του. Έχει δρομολογηθεί για. Υπάρχει, εντοπίσατε κάτι που να συσχετίζει με αυτή την υπόθεση που μόλις τώρα αναδείξαμε. Φαίνεται, εμείς βρήκαμε, εντοπίσαμε ότι έχει τέσσερα οικόπεδα, μια εταιρεία. Από τα στοιχεία που έχουμε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να μπορούμε να διερευνήσουμε από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι. Ναι.
από ελεκτικής πλευράς σε σχέση με τις πολιτογραφήσεις. Από αυτά που βλέπουμε εμείς δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι για αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Για άλλες τα έχουμε πει, κύριε Πετρίδη. Προκύπτουν πολλά και διάφορα. Και θα τα πούμε και με λεπτομέρεια. Ναι. Όταν δημοσιοποιηθεί η έκθεση. Λοιπόν, πείτε μας τώρα και για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, για τη χερσόνησο του ΑΚΑΜΑ. Τι ακριβώς μπορεί να ελέγξει η ελεγκτική υπηρεσία και αν μπορεί να παρέμβει κιόλας στο τοπικό σχέδιο, η Ρίστον Παρόδο. Αν διαπιστώνονται κάποιες παραβάσεις ευρωπαϊκών οδηγιών κλπ. Να πούμε αρχικά, κύριε Σάββα, ότι η ελεγκτική υπηρεσία κάνει περιβαλλοντικούς ελέγχους. Ναι. Αυτή η περιβαλλοντική έλεγχη που κάνει. Μα έτσι δεν είχατε εντοπίσει και παραβιάσεις. Τώρα ψάχνω τη λέξη τη σωστή, να μην πω την άλλη, μεγάλα σπίτια οικίες στον Πρωταρά, στην Αγία Νάβα κλπ. Μέσω αυτών των ελέγχων των περιβαλλοντικών. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς ελέγχους και πρέπει να σας πω ότι η ομάδα που κάνει, που κάνει περιβαλλοντικούς ελέγχους, έτσι παίρνει πολύ ζεστά το θέμα. Η διεθνώς περιβαλλοντική έλεγχη βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των ελεγκτικών υπηρεσιών. Είμαστε ενεργό μέλος των ομάδων εργασίας και του INTOSAI, του Διεθνούς Οργανισμού, και του EUROSAI, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων. Έχει υποχρεώσεις η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τον ΑΚΑΜΑ, κυρία Σάββα. Και υποχρεώσεις σημαίνει ότι αν δεν κάνεις κάτι, αν δεν ακολουθήσεις κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες, είναι πιθανό να έρθει και κάποιο πρόστιμο. Ναι. Άρα είναι θέματα που μας απασχολούν διαχρονικά. Έχουν αναλωθεί, έχουν δαπανηθεί και πόροι, οικονομικοί πόροι από πλευράς κράτους. Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι ιστορική καταγραφή των ενεργειών του κράτους τα τελευταία 30 χρόνια. Μάλιστα. Τι έχει κάνει το κράτος. Έχουν δοθεί πολεοδομικές ζώνες. Κατά καιρούς άλλαζαν. Να σας θυμίσω, θυμάστε, την ειδική μας έκθεση για τα κούκλια. Δήθεν κίνητρο για να προστατεύσουμε τον ΑΚΑΜΑ, να στερήσουμε κάποιους ή κάποιο μεγαλοϊδιοκτήτη από τα δικαιώματα ανάπτυξης, τους δώσαμε αλλαγή ζώνης στα κούκλια και κάναμε τα γεωργικά οικιστικά. Δήθεν σε κάποιο πλαίσιο ανταλλαγής. Έμειναν οι ζώνες στα κούκλια, για τον ΑΚΑΜΑ δεν έγινε τίποτα. Ένα σημείο. Δεύτερο σημείο. Έγιναν πολλές μελέτες, όπως σας είπα, με τα λεφτά των φορολογουμένων. Πόσο κόστησαν αυτές οι μελέτες. Αξιοποιήθηκαν ή έμειναν στο σιρτάρι. Και γιατί έμειναν στο σιρτάρι, αν έμειναν στο σιρτάρι. Άρα τρέχει αυτή. Είναι πολλά. Το ζήτημα είναι χρονικά πότε θα δημοσιοποιηθεί αυτή η έκθεση. Έχει ήδη ξεκινήσει. Τώρα ξεκίνησε ο έλεγχος. Όπως γνωρίζετε, έχουμε και τη συνδρομή κάποιου εμπειρογνώμονα σε αυτόν τον έλεγχο, ο οποίος ο εμπειρογνώμονας θα καλύψει ένα κομμάτι του ελέγχου. Θα έρθει εδώ επιτόπου ή θα του αποστέλλονται στοιχεία, κύριε Πετρίδη? Θα έρθει και επιτόπου, κύριε Σάββα, αλλά ως επειδή είναι Εξελλάδος, αντιλαμβάνομαι. Είναι Εξελλάδος, κατοικεί στο Παρίσι, είναι ένας εμπειρογνώμονας ο οποίος βοήθησε στην αξιολόγηση προγραμμάτων και εκ μέρους της Κομισιόν. Mm-hmm. Έτσι, άρα μιλάμε για κάποιο άτομο. Τον οποίο ποιος θα πληρώσει, κύριε Πετρίδη, η ελεγκτική υπηρεσία? Είναι από τον προϋπολογισμό της ελεγκτικής υπηρεσίας και επειδή τα λέμε όλα, κυρία Σάββα, πρέπει να σας πω ότι είναι περί τις 9.000 ευρώ οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αυτές. Ναι, μπροστά στο να σώσουμε τον ΑΚΑΜΑ και τα εκατομμύρια τα άλλα που διακυβεύονται άλλων. Και είναι μια απόφαση που πήραμε. Μάλιστα. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί, γιατί έχει σημασία χρονικά? Τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα. Είναι θέμα ύψης της προτεραιότητας, πρέπει να σας πω και αυτό. Δεν μπορώ να σας πω τώρα αν θα είναι σε ένα ή σε ανάμιση μήνα. Μα μόνο και μόνο να έχουμε ένα ιστορικό 30 χρόνια πίσω το τι συνέβη, τι υποσχέθηκαν και στους κατοίκους της περιοχής, τι ζώνες άλλαξαν, ποιες αναπτύξεις έγιναν πέριξ και ενδεχομένως και μέσα σε ζώνες Natura, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, κύριε Πετρίδη, και να είναι ακριβώς και η πηξίδα. Ευχαριστώ ακριβώς πολύ.